Καθημερινά. Παίζουμε τα τραγούδια για να μην τα ξεχνάμε, παίζουμε μόνο ασκήσεις και αφήνουμε τα τραγούδια, παίζουμε τραγούδια και ασκήσεις και πότε θα προλάβουμε να τα παίξουμε όλα αυτά. Είναι ο καθένας σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αν είναι επαγγελματίας, αν είναι αρχάριος ή αν είναι ήδη προχωρημένος. Τα βάλουμε τρία στάδια που είπαμε, τα βάλουμε από την αρχή. Αν είναι αρχάριος, το πρώτο και θέλει βέβαια οπωσδήποτε να μάθει τραγούδι, δεν μπορεί να παίζει συνέχεια ασκήσεις γιατί είναι βαρετό. Πρέπει να δίνει άλλο χρόνο για τα τραγούδια και άλλο χρόνο για τις ασκήσεις. Ασκήσεις που χρειάζονται καθημερινά για την πρόοδο. Πρέπει να δει τι έχει ανάγκη. Το τέταρτο δεν πατάει καλά. Ασκήσει το τέταρτο. Μην κάνει κάποια άλλη ασκήση που λέει εμένα μου αρέσει αυτή η ασκήση. Δεν έχει τι μου αρέσει. Κοιτάμε τι ανάγκη έχουμε. Οπότε όταν είναι στην αρχή, βγάζουμε σιγά σιγά τραγούδια. Εφόσον μπορούμε να βγάλουμε τα τραγούδια και κάνουμε τις ασκήσεις για πρόοδο. Αν κάποιος είναι ήδη προχωρημένος και δουλεύει πότε σε καμία ταβέρνα, υποτίθεται το ρεπερτόριο το θυμάται. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τα τραγούδια εκτός και κάτσει να περάσει καινούργια τραγούδια. Αυτό είναι άλλο. Εξάλλου αυτό δεν μπορούμε να το πούμε μελέτη, αυτό είναι αύξηση του ρεπερτορίου. Μελέτη, εγώ έχω, το λέω με την έννοια της πρόοδου για να πάμε παρακάτω. Τα τραγούδια δεν σε πάνε παρακάτω, απλώς αυξάνεις το ρεπερτόριο και έχεις πιο πολύ ρεπερτόριο. Αυτό που θα μας πάει παρακάτω είναι να δούμε τι έχουμε ανάγκη και πάνω στην ανάγκη μας, εκεί πάνω θα δουλέψουμε. Την ώρα που παίζω, ξέρω εγώ, από την τρίτη χορδή στη δεύτερη, εκεί τα χάνω, μπερδεύει. Όταν παίζω όλες τις χορδές, όταν είναι η πένα προς τα πάνω, γενικά ο καθένας θα δει τι ανάγκη έχει, οπότε θα δουλέψει εκείνο το επιμέρος. Και οπωσδήποτε. Υπάρχουν και άλλες ασκήσεις για να έρθει η καθαρότητα. Πρέπει να επιδιώκουμε την καθαρότητα. Σαν το χρυσάφι που το καθαρίζεις και γίνεται πιο πολλά καράβια. Έτσι είναι και το παίξιμο. Και έτσι βλέπεις μετά την καθαρότητα, βλέπεις την ομορφιά στο παίξιμο και είναι ένα πολύ ωραίο. Αν τώρα κάποιος ήδη δουλεύει και είναι επαγγελματίας, μπορούμε να πούμε, τραγούδια δεν το συζητάμε, δεν παίζει τραγούδια. Και αν χρειαστεί, τα κατάκα περνάει το τραγούδι. Πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον στο παίξιμό του, διαφορετικά υπάρχει στασιμότητα. Πρέπει τώρα να βρει ασκήσεις για να καλυτερεύει συνεχώς. Οπότε εκεί τώρα είναι μονόπαντα. Ασκήσεις για την πρόοδο. Γιατί είπαμε ότι άμα χρειαστεί να περάσει τραγούδι, κάθε σε δύο λεπτά και περνά 10 τραγούδια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ασκήσεις κατά την ανάγκη που υπάρχει είναι η προτεραιότητα. Να μην περνάμε ποτέ ασκήσεις αυτές που μας αρέσουν. Πω, μια άσκηση φοβερή, θα κάτσω τι να κάνω. Ναι, ωραία. Να δούμε, είναι στα μέτρα μας καταρχήν. Αυτή η άσκηση μπορεί να μην είναι στα μέτρα μας, μπορεί να μην την βγάλουμε. Και να παίζουμε και να μην έχει αποτέλεσμα και αυτό να μας φέρει δυσφορία μέσα μας. Μας φέρει απογοήτευση πολλές φορές. Άρα, τα βάζουμε στη σειρά. Ο αρχάριος λίγο τραγουδάκι και ασκήσει για να πάει παρακάτω. Αυτός που ήδη έχει πάει και δουλεύει στις ταβέρνες πρέπει να έχει αυτή την ένταση της μελέτης και όσο μπορεί ασκήσεις και ειδικά αυτές οι οποίες τις έχει ανάγκη και ο επαγγελματίας πρέπει να βρει ενδιαφέρον και σε άλλες μουσικές. Δεν είναι μόνο μουσική λαϊκή. Όλοι αυτοί οι οργανοπαίχτες οι καλοί που βλέπουμε δεν μελετήσανε ούτε μελετάνε γιατί η μελέτη δεν σταματάει. Μόνο τα λαϊκά τραγούδια, υπάρχουν και άλλες μουσικές. Το οποίο βρίσκεις πολλά πράγματα τα οποία μέσα στη λαϊκή μουσική δεν μπορεί να τα βρεις. Και εκεί είναι τώρα το μυστικό. Αν μπορείς να τα προσαρμόσεις μέσα στο λαϊκό, να πάρεις χειρισμούς και είναι ομορφιά.